ξαναγυρίζουμε στην πολιτική που δεν έχει συνήθως ευχάριστα, κυρία Παπανάτσιου, αν και νομίζω ότι είναι πιο όριμο από ποτέ για να μας μιλήσετε, γιατί θα δούμε και την πολιτική επικαιρότητα. Μοιάζει πιο όριμο, εσείς ξέρετε το βαθμό οριμότητας, για αυτές τις περίφημες δόσεις που τις περιμένουν οι πάντες. Η αγορά, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί και συνταξιούχοι που και αυτοί έχουν δημιουργήσει κάποιες οφειλές. Είναι όριμη η συνθήκη για κάτι τέτοιο? Σας παίρνω από τα μούτρα κατευθείαν με αυτό. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σε όλους. Ξέρετε, επειδή το συζητούμε κάθε φορά. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Το συζητούμε κάθε φορά, αλλά καλά θα είναι να το συζητάμε όταν πλέον έχει οριμάσει. Άρα όλα αυτά που βγαίνουν, λέτε, γιατί εγώ διαβάζω όρους, ναι, διαβάζω προϋποθέσεις. Εκείνο που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή προχωράμε στον προϋπολογισμό. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού πέρασε όλες τις ασκήσεις, αν το θέλουμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλους τους ελέγχους. Δεν πήραμε ούτε μία παρατήρηση. Από εκεί και πέρα, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού ήταν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ήταν όλα τα μέτρα που θα πάρουμε, τα ευνοϊκά μέτρα, και είναι τα καλά νέα που έχουμε σε αυτό το προϋπολογισμό. Δηλαδή, είναι πάμε να τα δούμε. Ότι, έστω και με τίτλους. Ναι, δεν θα μειώσουμε τις συντάξεις. Αυτό πέρασε. Αυτό γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτές τις ημέρες. Ναι, γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις. Ήταν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Okay. Δεν πήραμε καμία παρατήρηση πάνω στο προσχέδιο. Θεωρητικά το θεωρούμε δεδομένο. Ήταν ένα πολύ καλό νέο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είχαμε καμία παρατήρηση. Γιατί πάνω ο Ρέγκλινγκ μας έλεγε, ξεκίνησε η εβδομάδα με τις παρατηρήσεις του Ρέγκλινγκ που έλεγε, ναι, δεν υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος για να το δεχθούμε αυτό. Μπορεί να το είπε, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ρέγκλινγκ δεν είναι εκείνος που μπορεί να καθορίσει κάποια πράγματα στο Eurogroup και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το κρατάμε ως μια παρατήρηση, λέτε, δεν θα βαρύνει τόσο η άποψή του. Δεν θα βαρύνει η άποψή του. Είπε και κάποια άλλα πράγματα που ήταν θετικά, θεωρούμε, για την οικονομία. Ξέρουμε και την πολιτική τους γενικότερα, η πολιτική γενικότερα του Ρέγκλινγκ και του δικού του ανθρώπου, του κ. Σόιμπλε, που έχουν την ίδια πολιτική. Ήτανε συναφής με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή ήταν της άποψης, όπως και της κυρίας Μιράντας Ξαφά, που είναι η εκπρόσωπος του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, που είναι Ελληνίδα, προχτές, και εκείνη πάλι εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να κοπούν οι συντάξεις, γιατί έτσι θεωρούν ότι θα πρέπει να ανακάμψει η οικονομία κτλ. Εμείς έχουμε μια άλλη άποψη. Βλέπω σήμερα ότι λέτε ότι έχουμε και ευεργετήματα από αυτό. Ακριβώς έχουμε και ευεργετήματα και μπορούμε να τα, και τα ξέρουμε όλοι μας, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα αυτά που εξασφαλίζουμε, λέτε, 200 εκατομμύρια από την εισφορά υπέρ οποίου ο ΑΚΑΓΕ δεν θα πολλέσει άλλα 250 έτσι εκατομμύρια. Βέβαια κάποιος σας λέει ότι αυτό είναι 2 δις στον, ναι, λογαριασμό. Όχι μόνο. Μας βγαίνει. Όχι μόνο. Φυσικά και μας βγαίνει. Φυσικά και μας βγαίνει. Ήδη δηλαδή τα στοιχεία αυτή τη στιγμή του προϋπολογισμού είναι τέτοια. Έχω τα χτεσινά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Σεπτεμβρίου. Το πλεόνασμα είναι στα 4,8 έναντι το πρωτογενές πλεόνασμα, έναντι 2,5 που ήταν του στόχου, έναντι 4,5 που ήταν το περσινό το αντίστοιχο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι όλα σε πολύ καλή κατεύθυνση για να καταφέρουμε να μην πάρουμε το μέτρο αυτό της περικοπής των συντάξεων. Και ξέρουμε ότι όλα αυτά τα χρήματα ξαναγυρίζουν στην αγορά, ξαναγυρίζουν στην ίδια την κοινωνία. Δεν είναι κάποια. Μα το ξέραμε πάντα, αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια εφαρμόσαμε εντελώς άλλες πολιτικές. Έχουν αποτύχει. Όλα αυτά έχουν αποτύχει. Πραγματικά έχουν αποτύχει όλα αυτά. Όλα αυτά τα μέτρα που αναγκαστήκαμε να πάρουμε, που είχαν να κάνουν με την περικοπή των συντάξεων. Το αναγκαστήκαμε γιατί δεν λέγαμε αυτό το λογικοφανές επιχείρημα, ότι ξέρετε, αν συρρυκνώσεις την κατανάλωση, όλο είναι μια αλυσίδα που. Γιατί προφανώς ο άλλος δεν έχει αγοραστική δύναμη. Έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Με έναν ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη. Και σε αυτή τη βάση, βέβαια, το βλέπουμε. Και αν το θέλετε, δηλαδή, από εκεί και μετά και τα άλλα μέτρα. Η μείωση του ένφια για το 19, για να μην σταθούμε μόνο στις συντάξεις. Η μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις.
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 35% σε αυτούς που είναι πάνω από το κατώτερο, γιατί ξέρετε το 85% αυτή τη στιγμή των επαγγελματιών και των αγροτών είναι στη χαμηλότερη κλίμακα. Για αυτούς το είχαμε δει από την αρχή. Αυτοί που είναι στο επιπλέον κομμάτι, δηλαδή εκεί που αυξάνονται οι εισφορές, πλέον θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Δηλαδή, αν το θέλετε, είναι μια μείωση, αν το δούμε δηλαδή ότι η φορολογία είναι εκτός από την... από την εφορία είναι και οι ασφαλιστικές φορές, επειδή έχουν την συνάφεια με το εισόδημα, θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική φορολογική μείωση προς τους επαγγελματίες, προς τους αγρότες, για να μπορέσουν τώρα που μπορούμε και έχουμε το δημοσιονομικό χώρο να καταφέρουν και εκείνοι να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τι άλλο να περιμένουμε από αυτόν τον προϋπολογισμό? Επειδή αφιερώσαμε, λέω, πολύ χρόνο και έπρεπε για την περικοπή των συντάξεων. Ακριβώς ό,τι διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Καλά, όλα δεν είναι της ίδιας ταχύτητας. Όχι, αλλά αυτά που τώρα... είναι για το 19, όλα θα εφαρμοστούν στον προϋπολογισμό. Ήδη μέχρι τέλος του χρόνου και μέχρι τον προϋπολογισμό, όλα αυτά θα αρχίσουν να νομοθετούνται και να γίνονται πλέον νόμοι του κράτους. Μάλιστα. Θα επανέλθω λοιπόν εγώ. Βεβαίως. Σαν να μην έγινε η προηγούμενη συζήτηση. 120 δόσεις. Λοιπόν, για τις δόσεις τώρα. Αφού τελειώσουμε με όλα αυτά και αφού δούμε και τι δημοσιονομικό χώρο μπορεί να έχουμε, από εκεί και μετά θα εξετάσουμε αν χρειάζεται να έχουμε κάποια επιπλέον εργαλεία. Εκείνο όμως που πρέπει να ξέρουν όλοι και πρέπει να το πούμε εδώ πέρα και να το ακούνε, είναι οποιαδήποτε και αν γίνει ρύθμιση, σίγουρα οι οφειλές του 2018 θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερες, θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμεροι για να ενταχθούν σε οτιδήποτε, και εκτός αυτού, αν δεν μπορούν να είναι φορολογικά ενήμεροι με την έννοια της πληρωμής όλου του ποσού, θα πρέπει να είναι... Με τις 24 ή τις 12 δόσεις κλπ. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ρυθμισμένα. Οπότε μην νομίζει κανείς, μην περιμένει ότι μπορεί να... γίνουν κάποιες ρυθμίσεις και γι' αυτό το λόγο. Άρα επιβεβαιώνεται αυτή τη διαρροή ότι μιλούμε για όποια χρέη δημιουργήθηκαν μέχρι το 2017 και προϋπόθεση είναι. Στα πλαίσια του εξοδικαστικού. Στα πλαίσια, ναι. Δηλαδή, το όποιο σχέδιο θα υπάρξει είναι στα πλαίσια του εξοδικαστικού μηχανισμού. Άρα λέτε πάνω κάτω θα έχουμε ένα ίδιο πλαίσιο, αν πάμε σε. Ένα παρόμοιο πλαίσιο. Θα ήθελα να πω εδώ ότι ο εξοδικαστικός. Και για τα ταμεία. Για τα ταμεία δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Δεν είναι αρμοδιότητα δική μου. Κάτι άλλο εξετάζει το. Αλλά έχει να κάνει μόνο με συγκεκριμένο ταμείο. Το λέω γιατί αυτά συνήθως είναι συγκοινωνούντα, ναι. Δοχεία. Δεν είναι... Έχει να κάνει με συγκεκριμένο ταμείο και όχι με όλα τα ταμεία και όχι με όλες τις φορές. Okay. Οπότε ας μην το παίρνουμε όλοι ότι μπορεί να προχωρήσει κάπως έτσι. Εκείνο που θα πρέπει όμως να ξέρουμε. Άρα μένουμε στην εφορία. Μένουμε στα χρέη προς το δημόσιο. Οι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή έχουν ένα σημαντικό εργαλείο, τον εξοδικαστικό. Εγώ θα τους καλούσα. Τον έχετε βελτιώσει. Έχει βελτιωθεί. Απελπισμένοι είναι όλοι. Όχι. Δεν έχω στοιχεία. Ξέρετε τι γίνεται. Έχω αντιμετωπίσει κάποιους που έχουν έρθει στο γραφείο μου με συγκεκριμένο. Του στέλνω εκείνη τη στιγμή στον Γενικό Γραμματέα του Ιδιωτικού Χρέους, τον κύριο Κουρμούση. Και λύνουν τα ζητήματα. Δηλαδή, κάποια θέματα είναι ίσως στρέβλωση και δεν είναι πραγματικότητα. Πολλοί φοβούνται να μπουν στην εφαρμογή και να ενταχθούν στον. Δεν έχουν ίσως τους ανθρώπους που πρέπει να τους καθοδηγήσουν. Εγώ τους καλώ να πάνε στα γραφεία ιδιωτικού χρέους σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών που υπάρχουν, να ενημερωθούν και να προχωρήσουν. Δηλαδή, το καλύτερο εργαλείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τους επαγγελματίες και για τους αγρότες είναι ο εξοδικαστικός. Άρα λέτε ότι έχει απλωθεί ένας φόβος που είναι αναντίστοιχος της πραγματικότητας του ρεαλισμού. Πιστεύω πως ναι, ειδικά για τις περιπτώσεις που έχουμε, στις περιπτώσεις που έχουν χρέη μόνο προς το δημόσιο, δηλαδή ασφαλιστικά ταμεία ή εφορία, είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι το πιο εύκολο και μπορεί να γίνει και πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά και ό,τι προβλήματα υπάρχουν, εδώ είμαστε για να τα βελτιώσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή στις διμερείς τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα, μην το αφήνουν. Είναι πολύ καλό για εκείνους, γιατί ούτως ή άλλως έχουν και κούραμα. Πείτε μου για να δούμε δύο-τρία ακόμη θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Θα είστε πραγματικά αμήλικτοι στο θέμα των POS? Για τα επαγγέλματα ενώ που δεν είχαν μέχρι τώρα εφαρμόσει. Δεν θα τους βάλουμε όλους.
Είναι για την τρίτη υπουργική απόφαση, κοινή υπουργική απόφαση, που θα φέρουμε και τους υπόλοιπους που δεν είχαν ενταχθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα αφήσουμε κάποιες κατηγορίες που θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να ενταχθούν στα POS αυτή τη στιγμή. Γενικά, όχι μόνο στα POS, αλλά και στην χρήση οποιαδήποτε του πλαστικού χρήματος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν θα αναγκάσω το περίπτερο να βάλει. Δεν θα μπει σε αυτή τη φάση, όχι, στο περίπτερο. Δεν θα μπει. Okay. Δεν θα μπει. Περιμένω και κάποιες κινήσεις. Αλλά κάποιοι το έχουν, αλλά το κάνουν ενδεχομένως. Είναι επιλογή. Δεν θα είναι υποχρεωτικό. Δεν θα είναι. Θα κατεβάσετε το ποσό που διακινείται μέσω τραπέζης. Δηλαδή θα πάμε στα 400, όπως διαβάζουμε. Και επεξεργαζόμαστε. 300. Και παρακάτω. Και κάτω από τα 300. Τα επεξεργαζόμαστε. Μπορεί να πάμε και στο μισό, να πάμε στα 250. Ναι, υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή αυτή τη στιγμή που επεξεργάζεται κάποια στοιχεία που αυτά έχουμε. Πότε θα τα δούμε, πότε θα απαντηθούν μέχρι αυτά. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποια άλλη υπουργική απόφαση που θα είναι και για τη χρήση πλαστικού χρήματος. Γενικότερα υπάρχει μια επιτροπή που τα επεξεργάζεται. Μόλις ολοκληρώσει το έργο της, θα το νομοθετήσουμε. Άρα καταλαβαίνουμε ότι στη νέα χρονιά, με την έννοια ότι δεν έχουμε μεγάλο ορίζοντα μέχρι τότε, ναι, για τη νέα χρονιά. Θα τα δούμε να εφαρμόζονται. Για εφαρμογή από τη νέα χρονιά. Από τη νέα χρονιά. Αξίζει να μείνουμε σε κάτι άλλο, γιατί θέλω να δούμε και την πολιτική επικαιρότητα. Ό,τι θέλετε. Όχι, αξίζει εννοώ από το χαρτοφυλάκιό σας. Από το χαρτοφυλάκιό μου, εντάξει. Νομίζω ότι η οικονομία είναι σε πολύ καλή κατεύθυνση. Ήδη όλα τα ο κύριος Καραγκούνης στον στο μεταξύ, δεν το λέω τώρα, δεν είναι και κανένα σπουδαίο παραπολιτικό, γιατί με την έννοια ότι έφευγε ο κύριος Καραγκούνης, έμπαινε πίσω από την κάμερα η κυρία Παπανάσιου, δεν χαιρετήθηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για τις ανθρώπινες σχέσεις. Φαντάζομαι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον κύριο Καραγκούνη. Και φαντάζομαι και ο κύριος Καραγκούνης. Μας περιγράφουν όμως. Προσωπικά δηλαδή εννοώ. Με την πολιτική, τώρα τις αντιπολιτεύσεις. Με την πολιτική του, με την πολιτική του, εντάξει, και με τις εξαγγελίες του, ειδικά ο συγκεκριμένος με τις εξαγγελίες για τις λύσεις. Πάντως, αν φύγουμε από τις αντιπολιτεύσεις, με την έννοια ότι θα σας διαδεχθεί και ο κύριος Χριστίδης από το Κίνημα Αλλαγής. Αφήστε τους πολιτικούς αντιπάλους. Η αγορά σας λέει, βγήκε το ουράνιο τόξο. Και εισερχόμαστε στον παράδεισο. Καταρχήν δεν λέει κάτι τέτοιο κανείς. Κανείς δεν λέει κάτι τέτοιο. Ότι αυτή τη στιγμή έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, όλα είναι τέλεια. Εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάμε. Φαίνεται η ανάπτυξη έχει ήδη μια καλή προοπτική. 2,5 προβλέπουμε εμείς, 2,4. Ο ΙΟΒΕ μας το δίνει εκεί κοντά με αποτέλεσμα και μόνο που είναι πάρα πολύ σκληρός στις εκτιμήσεις του μας δίνει μία άνεση να πούμε ότι για να μας δίνει αυτό το προβάδισμα σημαίνει ότι θα έχουμε παραπάνω. Okay. Θα έχουμε παραπάνω. Άρα υπάρχουν πολύ καλά δείγματα. Θα το δούμε και σε εμβληματικά όπως λέει η Νέα Δημοκρατία έργα όπως το Ελληνικό ή τις Σκουριές, γιατί στις Σκουριές βλέπουμε ότι επισέρχονται και ιδεολογίες. Τα εμβληματικά έργα εξαρτώνται από πολλά πράγματα. Καταρχήν πρέπει να σεβόμαστε τις τοπικές κοινωνίες, πρέπει να σεβόμαστε και παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο κάποια επιχείρηση που θέλει να διανθίσει, πρέπει να δει τι ζημιά θα γίνει και σε παράλληλες άλλες δραστηριότητες επιχειρηματικές πάλι. Και δεν μιλάω ούτε για τον παράγοντα περιβάλλον και τα λοιπά. Αυτά μπορούν να τα, εφόσον έχουν τις άδειες, μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Ωραία. Αλλά είναι επιλογές πολλές φορές και των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών περιφερειών. Είστε ένας άνθρωπος... Από εκεί και πέρα, για το Ελληνικό, προχωράνε τα πάντα. Έχουν φύγει όλοι εμείς από το Ελληνικό. Εμείς δεν τα βλέπουμε, εννοείται. Δεν ξέρω να τα βλέπετε. Όχι, εννοεί είναι η χαρτούρα τώρα, είναι η γραφειοκρατία. Έχουν φύγει όλοι από το χώρο. Προχωράνε κανονικά οι μελέτες. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ξεκινήσουν τα έργα. Κύριε δεν υπάρχει. Παπανάτσιο, οι υπογραφές που έπρεπε να μπουν από εσάς. Και το λέω προσωπικά. Έχουν μπει εδώ και καιρό. Και μας το έχετε πει και δεν μας δόθηκε και καμιά αφορμή να σας αμφισβητήσουμε. Ήδη εκενώθηκε. Είστε μόνο εσείς. Εκενώθηκε και ο χώρος. Και ξεκινάνε, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Ξέρετε γιατί σας το λέω, για να επικαλεστώ ένα άλλο παράδειγμα. Λέει ο αγοραστός, όσο είχα να κάνω με το Χαρίτσι, όταν ήταν στο προηγούμενο πόστο του, όλα μια χαρά. Με το Σπίριτζι είχα πρόβλημα. Γιατί παίρνετε όρκο και για τα άλλα υπουργεία. Το Ελληνικό είναι στη δικιά μου δικαιοδοσία και το παρακολουθώ. Όλα. Όχι, το Ελληνικό. Για το Ελληνικό. Όχι, μιλάω. Όλα που έχουν να κάνουν.
οι μελέτες του ελληνικού θα κριθούν από το δικό μας Υπουργείο. Okay. Δηλαδή οι μελέτες, λοιπόν, ελάτε να πάμε οι μελέτες τώρα. Τους θα κριθούν από το ελληνικό, την ομάδα του ελληνικού που είναι στη δημόσια περιουσία. Oh. Που είναι κομμάτι του δικού μου Υπουργείου, είναι στην αρμοδιότητά μου, είναι στο χαρτοφυλάκιό μου. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, προχωράει το ελληνικό. Δεν είναι κάτι και okay. προχωράει πολύ πιο όμορφα, με μεγαλύτερο σεβασμό και προς τις αρχαιότητες που έχει μέσα και προς το περιβάλλον και θα είναι και ανοιχτό προς το, στους πολίτες. Το έχει στήσιμό του λέτε. Το στήσιμό του είναι καταπληκτικό. Ωραία. Αν βλέπατε την... Τις μακέτες, θα βλέπετε ότι θα γίνει ένα ωραία. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα το ξεκινάμε. Μου συρρυκνώνεται το χρόνο για την πολιτική επικαιρότητα, λοιπόν, αλλά εγώ θα τον εξασφαλίσω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δούμε σε αυτή τη θελώδη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εγώ δεν θέλω ούτε να μου επιβεβαιώσετε ατάκες, να μου πείτε πράγματι ο Καμένος είπε αυτά στον Κοτζιά, αλλά δεν έχουν διαψευστεί και οι διαρροές. Καταλαβαίνω ότι για όλους σας ήταν μια αμήχανη στιγμή. Όμως πολλοί λένε δεν ακυρώθηκε ο ρόλος του Πρωθυπουργού όταν άφηνε δύο υπουργούς του επί 10 λεπτά να συγκρούονται με αυτό το περιεχόμενο και με αυτόν τον τρόπο. Θα μου επιτρέψετε εδώ καταρχήν να πω ότι ο Πρωθυπουργός κατάφερε και έκανε ό,τι καλύτερο υπήρχε. Λοιπόν, καταρχήν πήρε πάνω του το Υπουργείο Εξωτερικών. Πήρε πάνω του την εξωτερική πολιτική της χώρας και θα προχωρήσει και θα τη φτάσει μέχρι τέλος. Με τη βόμβα που του έβαλε εκείνη την ημέρα για την Αιγιαλίτιδα ζώνη, ο ίδιος ο κύριος Κοτζιάς και μετά είχε να αντιμετωπίσει τα κάζους μπέλη της Τουρκίας. Δεν ήταν καμία βόμβα. Ήτανε, ξέρετε, κάθε φορά που κάποιος υπουργός παραδίδει σε κάποιον άλλον και στη δεδομένη πρέπει βάζει να... και νέα ζητήματα. Όχι, πρέπει να δείξει και τι έχει κάνει και τι έχει έτοιμο. Σε αυτή την περίπτωση παρέδωσε κάποια που υπήρχε μια προετοιμασία κεντρική πολιτική. Δεν την έκανε μόνο στο κύριο Κοτζιά την εξωτερική πολιτική. Κεντρική πολιτική. Μα ο Κοτζιάς λέει τι σχεδίαζε ο Τσίπρας με τον Καμένο. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Εκείνος διαμαρτύρεται ότι τον είχαν ακυρώσει ως υπουργό εξωτερικών. Από εκεί και μετά καθόλου. Καθόλου. Ήταν σε δεν ξέρω, πάρα πολύ καλή. Πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο. Σε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό. Από κοινού γινόντουσαν όλα στην εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν ήταν πολιτική του κυρίου Κοτζιά, ήταν πολιτική της κυβέρνησης. Εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και συνεχίζει να είναι. Όσον αφορά για τα 12 μίλια, θα ξεκινήσουν μετά από τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού, θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο, θα έρθουν στη Βουλή, θα πάνε στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, θα προχωρήσει. Δεν είναι κάτι που πρέπει... Ωραία, πείτε μου κάτι για να κλείσουμε με το θέμα του Σκοπιανού. Θα πρέπει να χαιρόμαστε όλοι αντί να το συζητάμε έτσι. Ελάτε λίγο για να κλείσουμε με το θέμα του Σκοπιανού. Λέει στην περίφημη τελευταία συνέντευξή του, για την οποία ενδεχομένως να ξέρετε, ο κύριος Καραγκούνης που έφυγε πριν, ερχόταν από τον Άρειο Πάγο. Κατέθεσαν το στικάκι με το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής για να διερευνήσει ο Άρειος Πάγος αξιόπινες πράξεις που καταγγέλει ο κύριος Κοτζιάς. Λέει, και τελειώνουν οι γείτονές μας το Δεκέμβριο. Και εμείς για να ευεργετηθεί ο κύριος Καμένος. Θα περιμένουμε μέχρι τον Μάρτιο, ας πούμε, που του έχει υποσχεθεί ο Τσίπρας. Γιατί γελάτε. Γελάω γιατί μου λέτε ότι καταθέσαν το στικάκι. Το στικάκι όμως. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Το στικάκι όμως. Το αποσύρω την κουβέντα. Το στικάκι όμως το άλλο που κρατούσε τη λίστα Λαγκάρντ. Δύο χρόνια μέσα κάποια... Τι εισπράξατε εσείς από τη λίστα Λαγκάρντ. Όχι, αλλά μετά από. Τι εισπράξατε. Μετά από τη λίστα. Μπράβο, ακούω από το βάθος. Μετά από τη λίστα Λαγκάρντ όμως κάποιος κύριος αυτή τη στιγμή είναι προφυλακισμένος. Γιατί αν δεν αναδεικνυόταν η λίστα Λαγκάρντ. Και άμα δεν υπήρχε. Και άμα δεν υπήρχε κάποιο όνομα στη λίστα Λαγκάρντ που από εκεί και μετά πήρε τη δικαιοσύνη τη σύζυγου του κυρίου Παπαντονίου. Σύμφωνοι. Λοιπόν, μέσα από τη λίστα Λαγκάρντ, μέσα από τη λίστα Μπόργενς, μέσα από όλα αυτά ξεκινήσαμε, δεν το κρατήσαμε δύο χρόνια το στικάκι στα συλτάρια μας και το προχωρήσαμε και έχουμε αυτή τη στιγμή την προφυλάκηση. Να, κάποιοι σας στέλνουν στη θέση του Κοτζιά. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Καλά θα κάνουμε να το πάνε στη δικαιοσύνη. Εμείς εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πείτε μου γι' αυτό για να κλείσουμε με το Σκοπιανό. Το Σκοπιανό. Θα το κρατήσετε μέχρι τότε. Θα το κρατήσουμε μέχρι τη στιγμή που πρέπει να το κρατήσουμε. Δηλαδή μέχρι αν έρθει έτοιμο το Γενάρη, θα το φέρετε το Γενάρη. Βεβαίως. Εμείς θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία που πρέπει. Έχετε πλειοψηφία. Όποτε ολοκληρωθούν οι συνταγματικές διαδικασίες της γείτονος χώρας,
θα προχωρήσουμε από εκεί και πέρα και εμείς όλα τα υπόλοιπα. Άρα εσείς δεν βλέπετε λόγους καθυστέρησης? Όχι, βέβαια δεν έχουμε κάποιους λόγους καθυστέρησης. Γιατί δεν έχουμε κάποιους λόγους καθυστέρησης? Okay. Θα είστε υποψήφια για την περιφέρεια? Ή θα σας δούμε ξανά στο ψηφοδέλτιο? Γιατί ναι, είμαι υπουργός οικονομικών. Ενώ όταν θα φτάσει η στιγμή που το κόμμα σας θα επιλέξει, εσείς από μένα το ακούτε αυτό το σενάριο? Ναι, πραγματικά. Αν δεν το έχετε ξανακούσει? Όχι, δεν το έχω ξανακούσει. Okay. Άρα μάλλον το διαψεύδετε. Ή νιώθετε τόσο στρατιώτης που αν σας το ζητήσει το κόμμα σας? Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ότι θα προχωρήσουμε αυτοδιοικητικά στις περιφερειακές εκλογές. Ήδη έχουμε συζητήσει, έχουμε επεξεργαστεί, μιλάμε με αυτοδιοικητικές κινήσεις και είμαστε σχεδόν σε κάποιες διεργασίες για να καταλήξουμε. Στο ψηφοδέλτιο λοιπόν να βάλουμε τίτλο η Κατερίνα Παπανάσιου. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Υπουργέ. Στο επανειδή.